Εγώ, Γιάννη Πετρίδη, θα ήθελα να πω αυτό το συμβολικό που βλέπω μπροστά μου με αυτά που μας λες. Το Οθωμανικό ναυτικό επέστρεψε και το Θωρικτό Αβέροφ που έπαιξε τον κυρίαρχο ρόλο για να πάψει να βλοχεί στο Αιγαίο το Οθωμανικό ναυτικό, το παραδώσαμε στα κουνελάκια και στα μοντέλα. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για το που οδεύει τελικά αυτό το κράτος. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Πρέπει να τρίζουν τα κόκαλα του Κουντουριώτη. Και όχι μόνο. Εσύ ως άνθρωπος έτσι, που ασχολείσαι με τις αγαπημένες, πώς είδες αυτήν την ιστορία με τον Αβέρο, δεν σε ρώτησε. Είναι ουσιαστικά απαράδεκτη. Και δεν το λέμε επειδή βρισκόμαστε μπροστά στο γυαλί, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν και να τα αποκαλύπτει μια εφημερίδα και επειδή εκείνη, ως δημοσιογράφος, καλώς τα ανέφερε, τότε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να αντιλαμβάνεται το τι έχει συμβεί. Κανονικά θα πρέπει να ο διοικητής του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου, ο Αρχιπίδακος Γαβάλας, να έχει παρέμβει και να διακόψει την τελετή μόλις διαπίστωσε την πρώτη παρεκτροπή. Θεωρούμε και πιστεύω ότι μόλις γίνει γνωστοποιηθεί η άποψή του, διότι όλα αυτά θα πρέπει να διασταυρωθούν πώς ακριβώς έγιναν, θα ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα. Βέβαια, το Αβέροφ θα πρέπει, όσον αφορά το λόγο που έχει πάνω του το πολεμικό ναυτικό, να αποκτήσει ένα ιδιαίτερο βαθμό ιερότητος. Διότι μαζί με τον Αβέροφ είναι και η Τριήρη, η Ολυμπιάς. Δηλαδή, την αφήνουμε όμως και σαπίζει. Όχι μόνο σαπίζει, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεύτερο ανοσιούργημα. Το πλοίο, αντίγραφο του πλοίου, το οποίο δόξασε την Ελλάδα, το πλοίο το οποίο χάρη σε αυτό κέρδισε η Ευρώπη την ελευθερία της, έχει αφαιθεί και αυτό στην τύχη του και πολλές φορές περνώντας από το Φαλιρικό Δέλτα ακούμε κάποιες κραυγές, κάποια κλάματα μέσα από τις σανίδες που τρίζουν επειδή σαπίζουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και για το πολεμικό ναυτικό δεν αποτελεί τίτλο τιμής. Και αν δεν μπορεί το ναυτικό να κάνει κάτι, ας το αφήσει σε ιδιώτες. Αυτοί ξέρουν να σώζουν την Ελλάδα και τις παραδόσεις. Λοιπόν, Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω. 2-10-52-02-393. Οι κρατήσεις των θέσεών σας για την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, 6 ώρα το απόγευμα εδώ στην Άλλα, ένα σεμινάριο για το θέμα της απειλής από την Τουρκία και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας σε σχέση με τον Νεοοθωμανισμό και τον άξονα που προσπαθεί να δημιουργήσει η νεοοθωμανική κυβέρνηση των Τούρκων. Ένα εκπληκτικό σεμινάριο, το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανένας που πράγματι ενδιαφέρεται να είναι κάτοχος αποκλειστικής γνώσεως για το τι μέλη γενέστε. 2-10-52-02-393. Οι κρατήσεις των θέσεων σας κατά πόλη προτεραιότητα εδώ στην Άλλα, 30 ευρώ θα είναι το κόστος της παρακολουθήσεως αυτού του σεμιναρίου, για το οποίο σας διαβεβαιώ ότι όσες και όσοι προλάβετε να εγγραφείτε και να το παρακολουθήσετε, θα έχετε να μιλάτε γι' αυτό για πάρα πολύ καιρό. Κύριος Γιάννης Θοδωράτος, έχετε εξαιρετικά καλά προετοιμασμένος για να μας παρουσιάσει πράγματα που θα κόψουν την ανάσα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Με μεγάλη χαρά σας λέω, επειδή ακούω μέσα τις γραμμές ότι χτυπάνε συνέχεια τα τηλέφωνα για το σεμινάριο της 30ης Ιουνίου. Θέλω να τονίσω ότι θα τηρήσουμε αυστηρότητα σειρά προτεραιότητος, ιδιαίτερα σε αυτά τα σεμινάρια, επειδή το χαρακτήρα πλήρους ενημερώσεως δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερο κόσμο από τη χωρητικότητα της αιθούσης, διότι θέλουμε να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για να μαθαίνετε και να καταλαβαίνετε και να αφομοιώνετε αυτά τα οποία ακούτε. Και θέλω να σας πω ότι το σεμινάριο αυτό δεν έρχεται ως κεραυνός ενεθρία, αλλά έρχεται σε συνέχεια της παρουσιάσεις που κάναμε του βιβλίου του Αχμέντ Νταβούτογλου στα ελληνικά, του βιβλίου Το Στρατηγικό Βάθος, ένα βιβλίο το οποίο επαναλαμβάνω μπήκε στην τρίτη του επανέκδοση μέσα σε λίγες ημέρες κυκλοφορίας, και βεβαίως σε συνέχεια των γεγονότων με την ηρωική δασκάλα τη Χαρά Νικοπούλου στον Εύρο, όπου όπως ξέρετε, και θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι σχεδόν αστείο, η απάντηση της Υπουργού Παιδείας και σε δική μου ερώτηση στη Βουλή για το γιατί δεν την αφήνουν στη θέση της, είναι ότι δεν μπορεί βάσει μια υπουργική απόφαση από χρόνια να ακυρώσει μια μετάθεση. Πια Υπουργός Παιδείας ενός κράτους όπου τα πάντα τα ακυρώνει ο Υπουργός και ο αλίμονα ξέρει ο Υπουργός που βρίσκεται ο κάθε καθηγητής, ο κάθε υπάλληλος.
μια αστεία δικαιολογία, μια πολιτικάντικη δικαιολογία, μια δικαιολογία στα όρια του γελίου για να κρύψουν το πραγματικό γεγονός. Ότι θέλουν να καμφθεί κάθε αιστεία αντιστάσεως στη Θράκη. Είναι προφανώς ένα από τα ανταλλάγματα που η κυβέρνηση έδωσε στον Ερντογάν όταν ο Ερντογάν ήρθε εδώ. Και αν τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν καταλάβουμε τι γίνεται, δεν υψώσουμε φράγμα αντιστάσεως και δεν προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία σχεδιάζονται, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και μας βλέπω πολλούς να λένε «Δεν είχα καταλάβει, δεν ήξερα, δεν εγνώριζα». Τέτοιου είδους πια δικαιολογίες δεν μας πρέπουν. 210-520-2393 λοιπόν το τηλεφωνικό κέντρο της Αλός για το σεμινάριο της 30ης Ιουνίου 6 με 9 το απόγευμα. Σας ξαναλέω, 30 ευρώ το άτομο το κόστος, θα τηρηθεί αυστηρότατα η σειρά της προτεραιότητος, μην το χάσετε. Θα είναι κάτι το καταπληκτικό. 210-520-2393 εδώ στην Άλλα. Και πάμε στο τηλέφωνο των εκδόσεων Γεωργιάδη, μια και μίλησα για τον Αχμέντα Βούτογλου, θέλω να υπενθυμίσω ότι στο 210-38-15.000 εξακολουθούμε να έχουμε σε τηλεοπτική προσφορά αυτό το βιβλίο. Και θέλω να καταλάβετε ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα βιβλίο που το παίρνει κάποιος για την ευχαρίστησή του. Η έκδοση επιτέλους εις τα ελληνικά, από τις εκδόσεις Ποιότητα του νυν Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του Αχμέντα Νταβούτογλου, «Το στρατηγικό βάθος και η διεθνής θέση της Τουρκίας», σε μετάφραση Ραπτοπούλου και σε επιστημονική επιμέλεια Νεοκλέου Σαρή. Και θέλω μόνο να δείξω από τον δεύτερο τόμο αυτό που κυρίως μ' αρέσει. Γιατί είναι αυτό που μπαίνει στους ολοκουλτουριάρδες μέσα και τους τρελαίνει. Εισαγωγή, η φυλετική ενότητα του έθνους. Το έχει γράψει ο Αριστίδης Κεσόπουλος. Και προσέξτε αυτό το πιο συγκλονιστικό, γιατί έχει την υπογραφή του Βακαλόπουλου, του μεγάλου ιστορικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Οι νεοέλληνες είναι γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων και βυζαντινών Ελλήνων, του Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου, καθηγητού της νεοελληνικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Δεν το λέω εγώ ο δίθεν ακροδεξιός. Ακούστε, λέει εδώ ο καθηγητής Βακαλόπουλος. Οι νεοέλληνες είναι γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων και βυζαντινών Ελλήνων. Δεν θέλετε να έχετε ένα βιβλίο έγκυρο με 100 καθηγητές πανεπιστημίου μέσα για να μπορείτε να πείτε στο παιδί σας «Όχι, αυτά που σου λένε ψέματα, είμαστε πραγματικοί Έλληνες». Αυτή είναι η δύναμη αυτής της κυκλοπαίδειας. Και διαβάζω δύο πράγματα ακόμα, γιατί δυστυχώς πρέπει να κλείσω. Δύο μόνο ποίηματα, γιατί καμιά φορά τα ποίηματα λένε τα πάντα. Επαναλαμβάνω, πρώτο ποίημα, και θα δείτε και το διαβάζω, είναι του Νίκου Ρούτσου. «Τιμή να λέγεσαι Έλληνας» ο τίτλος. «Τιμή να λέγεσαι Έλληνας, τιμή σου, της λευτεριάς αγκρέμιστη κολόνα. Και μα να νιώθεις ίδιο στο κορμί σου με αυτό που έχει χυθεί στο Μαραθώνα και εκεί στη Σαλαμίνα στην ορμή σου. Τιμή να λέγεσαι Έλληνας, τιμή σου. Τα χώματα μιας χώρας να σε τρέφουν που γέννησαν ηρώων εποχές. Με δάφνες στο κεφάλι σου να στέφουν προγόνων δοξασμένων οι ψυχές. Τους θρύλους που σαν άθρεψαν τιμή σου. Τιμή να λέγεσαι Έλληνας, τιμή σου. Του Πριάμου τα τείχη να γκρεμίζεις, τον Ηρακλή στους άθλους να βοηθάς. Του Πλάτωνα τα λόγια να στηθίζεις, του Αλεξάνδρου το δρόμο να κλουθάς. Να πέφτεις επτάλοφη στην πύλη, να γιάζει το σπαθί σου ο Γερμανός. Του 12 να σε βεθούν οι θρύλοι, στην πίνδο να σαρπάζει ο ουρανός. Τιμή να λέγεσαι Έλληνας, τιμή σου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι πράγματα που θα έπρεπε να μαθαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία. Αν δεν πιστεύω να νομίζει κανείς σας ότι με Θάλια Δραγώνα υπεύθυνη προγράμματος υπάρχει ποτέ η περίπτωση να μάθουν τα παιδιά σας κάτι τέτοιο. Και κλείνω. Θα μιλήσουμε για λίγο. Το τηλεφωνικό αριθμό της Αλός, παρακαλώ, το 210-520-2393, ήθελα να υπενθυμίσω ότι την Τετάρτη, 210-520-2393, που λέει Άλς, την Τετάρτη, 30 Ιουνίου, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στην Άλλα, θα γίνει ένα σεμινάριο που όμοιό του δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Να φροντίστε να είστε παρόντες. Για να το κάνετε πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 210-520-2393 τώρα και να κλείσετε θέση στην Κατερίνα. Η παρουσίαση των απορρίτων σχεδίων της Τουρκίας αλλά και όλες οι προοπτικές των γεωπολιτικών ανακατάστασης στην περιοχή μας
που φέρνει ο Οθωμανισμός, που φέρνει η προσέγγιση Τουρκίας, Ρωσίας, Ιράν, που φέρνουν όλα αυτά που δυστυχώς ζούμε στις μέρες μας. 2-10-52-02-3-9-3. 3 ώρες σεμινάριο, μόνον με 30 ευρώ. Αυστηρός περιορισμένος αριθμός θέσεων, με ένα απλό τηλεφώνημα. Διαθέστε τώρα. Να είστε όλοι καλά. Αύριο ξανά μαζί.